Γεια σας παιδιά, είμαστε πάλι μαζί, αυτή τη φορά για να μιλήσουμε για έναν πολύ όμορφο χρόνο. Ένα χρόνο που περιγράφει πράγματα που θα γίνουν αύριο ή αργότερα ή πολλά χρόνια μετά. Δείτε εδώ αυτή τη λεξουλά. Ξέρετε τι σημαίνει? Will. Η λεξουλά αυτή είναι το πρόθεμα θα στα ελληνικά και είναι η μαγική λεξούλα που μας βοηθάει να μιλήσουμε για τα πράγματα που θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε στο μέλλον. Ο χρόνος, ο οποίος μιλάει για το μέλλον, είναι ο simple future. Ο απλός μέλλοντας. Είναι ο χρόνος που εκφράζει κάτι που θα γίνει ή ίσως γίνει στο μέλλον. Προσέξτε λίγο αυτή εδώ τη λέξη. Ίσως γίνει. Δεν είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει. Simple future λοιπόν, ο απλός μέλλοντας και όπως και στη γλώσσα μας, χρειάζεται τη λεξούλα will για να φτιαχτεί. Δείτε, ο simple future στα αγγλικά σχηματίζεται με το will και το ρήμα. Το will και το ρήμα. Για να δούμε ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. We will travel to London next summer. That's why the flag. This is the British flag. We will travel to London next summer. Εμείς θα ταξιδέψουμε στο Λονδίνο το επόμενο καλοκαίρι. Βλέπετε εδώ, will και ρήμα. Πώς ξέρουμε ότι μιλάμε για το αύριο, για το μέλλον, next summer, το επόμενο καλοκαίρι. Okay, now look at this. Εκτός από το next summer, υπάρχουν αρκετές φράσεις μέσα στις προτάσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ότι μιλάμε για το μέλλον. Πρώτη και καλύτερη, η λέξη αύριο, tomorrow, tomorrow, next week, next month, next year και οτιδήποτε έχει next, που θα πει το επόμενο, την επόμενη. Next week, την επόμενη εβδομάδα. Next month, τον επόμενο μήνα. Next year, τον επόμενο χρόνο ή του χρόνου. Τι άλλο? In 2 days, σε 2 μέρες. Σήμερα. Tomorrow morning, αύριο το πρωί. Tomorrow night, αύριο το βράδυ. I think that, νομίζω ότι θα βρέξει για παράδειγμα. Soon, σύντομα. Probably, ίσως. Later, αργότερα. Θα ήθελα εδώ να σταματήσετε την ταινία και να σημειώσετε στο τετράδιό σας αυτές εδώ τις φράσεις. Θα σας βοηθήσουν αν τις έχετε συγκεντρωμένες σε ένα μέρος. Θυμηθείτε, το simple future, είπαμε εδώ, είναι ο χρόνος που εκφράζει αυτό που θα γίνει ή ίσως γίνει στο μέλλον. Όμως τα αγγλικά,
αυτό το χρόνο το χρησιμοποιούμε για πολλά ακόμα πράγματα. Σε αυτή εδώ τη διαφάνεια θα δούμε μερικές από τις άλλες χρήσεις αυτού του χρόνου. Πολύ χρήσιμες. Look at this. Ο simple future εκφράζει επίσης prediction, πρόβλεψη. Τον χρησιμοποιούμε για να κάνουμε προβλέψεις. Look here. It will rain tomorrow. Θα βρέξει αύριο. What else? To make an offer. Για να κάνουμε μία προσφορά. I will open the door for you. Θα ανοίξω την πόρτα για σένα. Προσφέρομαι να κάνω κάτι ευγενικό για σένα. To make a promise. Να κάνω μία υπόσχεση. He will fix the car at the weekend. Αυτός υπόσχεται ότι θα φτιάξει το αυτοκίνητο το Σαββατοκύριακο. That's a promise. And a warning. Μια προειδοποίηση. Σε προειδοποιώ για κάτι. Look. She will get cold without a coat. Αυτή θα κρυώσει χωρίς παλτό. Εάν δεν βάλει το παλτό, θα κρυώσει. Είναι μία προειδοποίηση. And a request. Μία παράκληση. Ζητάω κάτι. Ευγενικά. Will you bring me some water? Θα μου φέρεις λίγο νερό. And last, but not least, decision on the spot. Απόφαση της στιγμής. Αποφασίζω κάτι εκείνη τη στιγμή. Λέω, θα κάνω αυτό. Look, there is no bread left. I will go and buy some. Δεν έχουμε ψωμί. Θα πάω να αγοράσω λίγο. Θα παρατηρήσατε, παιδιά, ότι σε όλες αυτές τις προτάσεις είναι κυρίαρχο το will. Χωρίς αυτό, αυτές οι προτάσεις δεν θα είχαν κανένα νόημα. Πρέπει να θυμόμαστε, λοιπόν, ότι ο simple future στα αγγλικά δεν είναι απλά ένας χρόνος που μας χρησιμεύει για να πούμε τι θα γίνει. Είναι ο χρόνος τον οποίο χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά για να κάνουμε μία πρόβλεψη. Να προσφέρουμε κάτι, να υποσχεθούμε, να προειδοποιήσουμε, να παρακαλέσουμε για κάτι ή να αποφασίσουμε εκείνη τη στιγμή ότι θα κάνουμε κάτι. Θα ήταν καλό αυτές εδώ τις χρήσεις να τις σημειώσετε στο τετράδιό σας μαζί με το παράδειγμα για να καταλαβαίνετε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η χρήση. Okay. Μπορείτε να το κάνετε αργότερα. Πάμε τώρα να δούμε πώς χρησιμοποιούμε το simple future μέσα σε παραδείγματα. Look at this. She will play tennis tomorrow. Αυτή θα παίξει τένις αύριο. Το will μπορεί να υπάρξει και σε σύντομη μορφή. Δείτε εδώ. She'll play tennis tomorrow. Τι έχουμε κάνει εδώ? Η απόστροφος έχει κόψει τη μισή λέξη και έχει κρατήσει μόνο το double L. She'll play tennis tomorrow. Okay. Για όλα τα πρόσωπα μπορεί να γίνει αυτό, όχι μόνο για το she. Will or ull. Θα πει, θα, το γνωρίζουμε ήδη. Πάμε να δούμε μία αρνητική πρόταση. She will not do a puzzle tomorrow. Αυτή δεν θα λύσει ένα puzzle αύριο. Will not. Όταν ενωθούν αυτές οι δύο λεξούλες,
μεταμορφώνονται σε αυτή εδώ τη λέξη won't. Εδώ η απόστροφος κρύβει το ο, αλλά αλλάζει όλη τη λέξη won't. Πρέπει να το θυμόμαστε. Look here, will not or won't, δεν θα κάνω κάτι. Okay. Πάμε να δούμε και μία ερώτηση. Είμαι σίγουρη ότι καταλάβατε πώς θα ξεκινήσουμε. She will. Πώς θα ξεκινήσει η ερώτηση? Σωστά. Το will θα μπει στην αρχή. Will she ride her bike tomorrow? Θα κάνει ποδήλατο αύριο. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, για τις απαντήσεις το μυστικό κρύβεται στην ερώτηση. Will she? Αν θέλω να πω ναι, θα κάνει ποδήλατο. Yes, she will. Δεν θα κάνει ποδήλατο. No, she won't. Εδώ πρέπει να προσέχουμε. Το won't πρέπει να το θυμόμαστε. Θα μπορούσαμε φυσικά να πούμε no, she will not. Πάμε τώρα, παιδιά, να δούμε ένα δεύτερο τρόπο που μπορούμε να μιλήσουμε για το μέλλον στα αγγλικά. Εκτός από το simple future που σχηματίζεται με τη λεξούλα will, υπάρχει και ο going to future, δηλαδή ο μέλλοντας με το πρόκειται να. Όταν λέμε πρόκειται να κάνω κάτι, δεν μιλάμε για το μέλλον. Σωστά. Αυτό στα αγγλικά είναι η φράση going to. Προσέχουμε να μην το μπερδέψουμε το πηγαίνω να κάνω κάτι. Okay. Τι μας λέει εδώ? Είναι ο χρόνος που εκφράζει κάτι που έχουμε σχεδιάσει ή σκοπεύουμε να κάνουμε στο μέλλον. Ή τον χρησιμοποιούμε για να κάνουμε μια πρόβλεψη βασισμένη σε στοιχεία όμως. Για να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Ας δούμε ένα παράδειγμα. I am going to clean my room tomorrow. Going to. I am going to clean. Πρόκειται να καθαρίσω το δωμάτιό μου αύριο. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα μελλοντικό μας σχέδιο, ένα αυριανό σχέδιο. Ποια θα ήταν η διαφορά αν λέγαμε I will clean, που είπαμε στις προηγούμενες διαφάνειες? Η διαφορά, παιδιά, είναι θα καθαρίσω από το πρόκειται να καθαρίσω στο αν αυτό είναι κάτι σίγουρο ή όχι. Αν είναι κάτι που το αποφάσισα τώρα ότι θα το κάνω ή το έχω βάλει σκοπό να το κάνω. Θα μου πείτε, είναι πολύ μικρή διαφορά. Υπάρχει όμως και είναι σημαντική. Όταν λοιπόν σκοπεύουμε να κάνουμε κάτι στο μέλλον ή έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε κάτι, καλό είναι να χρησιμοποιούμε το going to και όχι το will. Okay, για να δούμε άλλο ένα. She is going to travel next summer. Θυμόσαστε όταν μιλούσαμε για το simple future, που είχα χρησιμοποιήσει το ίδιο ακριβώς παράδειγμα. Μόνο που εδώ
Έγραφε «She will travel». Θα ταξιδέψει. Εδώ λέμε «She's going to travel». Πρόκειται να ταξιδέψει το επόμενο καλοκαίρι. Είναι ο στόχος της. Είναι στα σχέδιά της. Σκοπεύει να ταξιδέψει. And this one. Χρειάζεται λίγο προσοχή αυτή εδώ. Look at the black clouds. Δες τα μαύρα σύννεφα. It's going to rain. Πρόκειται να βρέξει. Είναι μία πρόβλεψη, όμως μία πρόβλεψη που βασίζεται σε στοιχεία. Ποια είναι τα στοιχεία? Τα μαύρα σύννεφα. Στην προηγούμενη διαφάνεια, μπορείτε να πάτε μετά πίσω και να τη δείτε. Είχαμε πει «It will rain». «I think it will rain». Είναι μία πρόβλεψη προσωπική. Εγώ πιστεύω ότι θα βρέξει. Δεν το βασίζω κάπου. Ίσως βρέξει. Η διαφορά, επαναλαμβάνω, αν και είναι πολύ μικρή, είναι σημαντική. Ο simple future μιλάει για κάτι που θα κάνουμε ή ίσως κάνουμε στο μέλλον. Ο going to future μιλάει για κάτι που το έχω σχεδιάσει. Στοχεύω να το κάνω. Okay. Πάμε λίγο να δούμε παραδείγματα για να το καταλάβουμε καλύτερα. Now, they are going to water the plants tomorrow. They are going to water the plants tomorrow. Look at the plant. Happy plant. Αυτοί πρόκειται να ποτίσουν τα φυτά αύριο. Σκοπεύουν να το κάνουν. Δεν είναι μία απόφαση της στιγμής. Έχουν σχεδιάσει να το κάνουν. Εδώ βλέπουμε, όπως ξέρουμε πολύ καλά, ότι το are με το they μπορούν να ενωθούν. They are going to water the plants tomorrow. Αυτό ήδη το γνωρίζετε. Am, is, are going to. Το am φυσικά πηγαίνει στο πρώτο πρόσωπο. I am going to. Και το ρήμα. Πρόκειται να κάνω κάτι. Okay. Πρόκειται να κάνω κάτι. Για να δούμε μία αρνητική πρόταση. She's not going to cook next week. She's not. Or she isn't. Αυτό ήδη το γνωρίζετε. She isn't going to cook next week. Έχει πάρει απόφαση να μην μαγειρέψει την επόμενη εβδομάδα. Πώς σχηματίζουμε την άρνηση στο going to? Πολύ απλά προσθέτοντας το not. Am, is, are not going to. Δεν πρόκειται να. Και για να δούμε και μία ερώτηση. Πώς θα κάνουμε την ερώτηση? Βάζοντας το am, το is ή το are μπροστά. Are you going to walk the dog later? Εσύ σκοπεύεις να βγάλεις βόλτα το σκύλο αργότερα? Πρόκειται να περπατήσεις με το σκύλο αργότερα? Yes, I am. Ναι, πρόκειται. Ναι, σκοπεύω. Or no, I am not. Okay. Πάμε τώρα να ανακεφαλαιώσουμε και να δούμε στην τελευταία διαφάνεια τρεις τρόπους που μπορούμε να μιλήσουμε για το μέλλον στα αγγλικά. Future. Μιλάμε για το μέλλον με τρεις τρόπους στα αγγλικά. Number one. I will have a party tomorrow.
Will. Simple future. Απλώς μέλλοντας. Τι σημαίνει το will? Θα. Θα κάνω ένα πάρτι αύριο. Μάλλον θα κάνω ένα πάρτι αύριο. Number two. I am going to have a party tomorrow. I am going to have. Τι σημαίνει το going to? Σωστά. Πρόκειται να κάνω ένα πάρτι αύριο. Το νόημα σκοπεύω να κάνω. Τρίτος τρόπος. Θυμάστε όταν μιλούσαμε για τον Ενεστώτα? Let's take a look. For number three, I am having a party tomorrow. I'm having a party tomorrow. Σχεδιάζω να κάνω ένα πάρτι αύριο. Θα κάνω ένα πάρτι αύριο. Και μάλλον θα κάνω. Δείτε λίγο. Εδώ με το will δεν είναι και τόσο σίγουρο. Εδώ το going to είναι αρκετά σίγουρο. Σκοπεύω να το κάνω. Όπως και εδώ σχεδιάζω να το κάνω. Number two and number three, το δύο και το τρία είναι πολύ κοντά. Το will διαφέρει. Θα σας πω κάτι τώρα εδώ, παιδιά, κλείνοντας. Όταν μιλάμε για το μέλλον στα αγγλικά, δεν μπορούμε την ώρα που θέλουμε να εκφραστούμε, να σκεφτούμε τους κανόνες, θα κάνω αυτό, σκοπεύω να το κάνω. Είμαι σίγουρος ή σίγουρη ότι πρόκειται να το κάνω. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι την ώρα που μιλάμε, και επικοινωνούμε, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε όλους αυτούς τους κανόνες, καλό είναι να τους γνωρίζουμε. Όμως την ώρα που θα χρειαστεί να επικοινωνήσουμε, είτε πούμε will, είτε πούμε going to, είτε πούμε I am, ing, αυτός που μας ακούει θα καταλάβει. Τι μιλάμε για κάτι το οποίο έχει σχέση με το μέλλον. Okay. Για περισσότερη εξάσκηση και για να απαντήσω σε όποιες απορίες μπορεί να έχετε, θα τα πούμε στην τάξη. So, I'll see you in class, everybody. Bye-bye for now.